κάνει. Όλα είχαμε άλλα, πρέπει να τα κάνει. Όταν λέτε όλα, εννοείτε τα δεκάδες πιάτα που έπρεπε να είχατε πλύνει προμηνώς και αναγκάζομαι τώρα να τα πλένω εγώ. Και ποιος αναγκάζει, πουλάκι μου? Τα εκατομμύρια μυρμήγκια που έχουν κάνει απικία στον ορχήτη μας και σκέφτονται μάλιστα να σας ανακηρύξουν εθνικό τους ευεργέτη. Είδες ένα περίεργο πράγμα, ρε παιδί μου. Εμένα με γουστάρουν μέχρι και τα μυρμήγκια. Εσένα να μην σε πηγαίνει κανένα ζωντανός οργανισμός. Τώρα έρχομαι! Έλα ρε Ματίνα, εσύ είσαι. Πρέπει να πάω γρήγορα στο μαγαζί γιατί έχω να πλύνω ποτήρια. Καλά, εδώ πιάτα, εκεί ποτήρια. Χάλια θα γίνουν τα χεράκια μου. Ελένη, να σου πω ένα ευχάριστο. Θα έρθω κι εγώ απόψε στο μπαρ που δουλεύεις. Χαίρεσαι? Χαίρομαι πάρα πολύ. Άντε, πάμε να φύγουμε τώρα για να πλύνεις και τα ποτήρια. Όχι τώρα, αμέσως δεν μπορώ. Έχω τον πατέρα μου λίγο κρυωμένο στο σπίτι και πρέπει να πάω να του κόψω καμιά βεντούζα. Αργότερα έχω ραντεβού. Ραντεβού? Τι ραντεβού, μωρή, χτύπησε γκόμενο. Τι είναι αυτά που λες, Ελένη μου? Να, τον άνθρωπο τον εξυπηρέτησα λίγο στην υπηρεσία με κάτι άδειες που ήθελε να βγάλει και πρότεινε να μην κεράσει ένα ποτό. Ωραία, από το ποτό ξεκινάνε όλα και καταλήγουν στο τσιγάρο. Το γνωστό τρίπτυχο. Ποτό, κοκό, τσιγάρο. Τσιγάρο, Ελένη μου, αμέσως το μυαλό στο κοκό. Απλώς ο άνθρωπος ήταν ευγενής. Μωρή, γιατί οι ευγενείς δεν κοκώνουν? Κοκώνουν. Η Δεσποινής Βλαχάκη, πτυχιούχος της κορακίστικης διαλέκτου, προφανώς εφήβρε νέο ρήμα. Κοκονάω, κοκονώ, που θα πει... Που θα πει, που να ξέρεις αγάπη μου εσύ τι θα πει. Σαν πως έχεις αγκαλιές και ποτέ σου γυναίκα. Άντε αγκαλιές τώρα το τσάι σου. Είναι φασκόμηλο, Δεσποινής. Φασκόμηλο, έλα, αφροδισιακό. Ξέρεις με τι να τι κάνει ο Κωνσταντίνος. Χτυπάει καλά καλά ένα φασκόμηλο, τη βρίσκει γερά γερά και μετά παίρνει τηλέφωνο τα hotline και οριάζει. Δεν ξέρω τι είναι αυτά τα hotlines που αναφέρεται, Δεσποινής. Σας διαβεβαιώ όμως ότι αν ήθελα να τηλεφωνήσω, πολλές θα με περίμεναν. Αντιθέτως με εσάς που συνεχώς τηλεφωνείτε και ουδής σας περιμένει ποτέ. Τι λες, μωρέ μάπα, έτσι κι ήθελα εγώ, άντραξες, τι θα γινότανε. Είχε χάρη που έχω πάρει όρκο να μην ξανακάνω κατάσταση αν ο τύπος δεν είναι σούπερ. Σούπερ? Βολευτείτε με κανένα μόλυβδο, Δεσποινής, και πολύ σας πάει. Άντε, βρέστε κάποιον στα μέτρα σας γιατί σας βλέπω στο ράφι. Μπα, και ποια είναι τα μέτρα μας? Πώς λέμε, έξυπνος, όμορφος και πετυχημένος? Το ακριβώς αντίθετο. Κούκλος. Ελένη. Ελενάκι, κούκλος. Άντε πάλι, για το μάθο θα μου πεις. Ποιο μάθο, ρε Ελένη, αυτός που μπήκε τώρα μέσα στο μαγαζί σου. Λέω κούκλος, είναι ένας κούκλος. Αμάν, αμάν. Αμάν, αμάν, ένα παιδί που μπήκε μέσα στο μαγαζί. Πάω να πάρω παραγγελία. Όχι, αγάπη μου, όχι. Αυτή την παραγγελία θα την πάρω εγώ. Εσύ στο κάτω-κάτω έχεις και σοβαρό δεσμό, αγάπη μου, Θεός να τον κάνει. Άσε να τύχει καμία καλή και για εμάς τις λεύτερες. Γεια. Γεια. Συγγνώμη, αλλά επειδή έτυχε να ακούσω τη συζήτηση. Τώρα αυτός θεωρείται ωραίος? Γιατί αν αυτός θεωρείται ωραίος, εγώ τι θεωρούμε? Σονάρα. Λοιπόν, εσύ τώρα έχεις τρεις επιλογές. Ή θα πάρεις αναψυκτικό, ή θα πάρεις αλκοόλ, ή θα πάρεις εμένα και θα πάμε βόλτα. Λοιπόν, αυτό το τελευταίο ακούγεται πολύ ενδιαφέρον, αλλά δυστυχώς περιμένω κάποια. Όχι, που δεν θα περίμενες. Πέγγι, άστο, είναι κατηλημένος. Όχι, δεν είμαι. Δεν είσαι τι? Δεν είμαι κατηλημένος. Απλώς περιμένω μια κοπέλα που με βοήθησε σήμερα για κάτι άδειες. Ξέρεις τώρα πώς είναι στις δημόσιες υπηρεσίες. Αν δεν βρεθεί ένας καλός άνθρωπος να σε βοηθήσει, δεν. Μη μου πεις ότι εσύ είσαι που βοήθησε η Ματίνα. Άμπραβο, Ματίνα τη λένε. Εσύ είσαι η φίλη της που δουλεύει στο μπαρ? Ναι, εγώ είμαι η Ελένη. Χάρηκα, ο Στάθης. Γεια σου, Στάθη. Με το Μπαρμπαστάθη καμία. Κατεψυγμένο. Καθόλου. Δεν ξέρω, σε βρίσκω πολύ χαρτωμένη. Άμα με βρίσκει και χαρτωμένη, δεν ξέρω εγώ τη μοίρα μου, μπορώ να μαντέψω και τη δουλειά σου. Για δηλαδή, τώρα εσύ είσαι ή άνεργος, ή αποτυχημένος ζωγράφος, ή αιώνιος φοιτητής. Γιατί ξέρεις, εγώ σε αυτούς τους άντρες έχω μια τράβηξη, Ρουφιάνα. Τελείωσα το Πολυτεχνείο σε 5 χρόνια. Έκανα 2 χρόνια μεταπτυχιακά και τώρα δουλεύω κανονικά. Σαν αρχιτέκτονας. Μάντεψες λάθος. Ελένη! Ένα gin tonic! Να πας να το βάλεις μόνος σου. Τώρα που μάντεψα λάθος, να πω εγώ τώρα να σερβίρω. Σε συνοχλώ? Όχι, Δεσποινής, γιατί να με ενοχλείτε? Είναι 12, η ώρα που βγαίνουν τα φαντάσματα. Γιατί να μην έρθετε κι εσείς? Μα χίλια συγγνώμη, αλλά ανέβωσε ο πατέρας μου 39 πυρετό. Και τι θέλετε, ασπιρίνη? Όχι, το τηλέφωνο του μπαρ της Ελένης. Θα πιει το τηλέφωνο του μπαρ της Ελένης για να του πέσει ο πυρετός? Όχι, αλλά είχα ραντεβού με ένα κύριο στον μπαρ που δουλεύει η Ελένη και πρέπει να τηλεφωνήσω για να ειδοποιήσω ότι δεν πάω λόγω του πατέρα. Και γιατί δεν αφήνετε αυτόν τον κύριο να χαίρεται σταδιακά όσο βλέπει ότι περνάει η ώρα και δεν εμφανίζεστε? Μην αστείευεστε, δεν έχω ώρα. Εγώ έχω 12 και 4, άντε στο καλό. Σας παρακαλώ, δώστε μου το τηλέφωνο του μπαρ. Δεν έχω τηλέφωνο κανενός μπαρ, Δεσποινής. Απεχθάνω με τα μπαρ. Τότε δώστε μου το αθηνόραμα. Ότι το έχω σίγουρα. Για να διαλέξω το ρεστοράν που θα πάω να διπνήσω και αργότερα το μπουζουξίδικο που θα πάω να τα σπάσω. Πηγαίνετε, σας παρακαλώ, Δεσποινής.
Βρείτε ένα διανυκτερεύον περίπτερο να αγοράσετε το λόγο έντυπο και τηλεφωνήστε στην αντιπαθέστατη φίλη σας. Αντίο σας. Συγγνώμη, φεύγω έτσι βιαστικά, ε! Αχ, μόλις τα δείξεις πάρα πολύ γιούμο, ε! Πέγγι, πού είναι μόλις τα ποτά τόση ώρα! Ελενάκη, είχα την εντύπωση ότι δούλευες έτσι γενικά εδώ στο μαγαζί, αλλά μάλλον λάθος έκανα. Πελάτησα είσαι. Καλά ρε Πέγγι, δεν τρέπεσαι. Όταν έρχεται ο μάθος, εγώ κάνω τα πάντα για να σαλιαρίζεις. Συγγνώμη ρε Ελένη, τώρα συγκρίνεις καταστάσεις. Εμένα ο μάθος είναι ο μεγάλος έρωτας της ζωής μου. Μπορεί να γίνω κι εγώ μεγάλος έρωτας της ζωής της Ελένης. Αμάν, τι μου είπε τώρα. Πώς το πω αυτό, πώς το πω αυτό. Δεν μου λες τώρα αυτά τι εννοείς ή είναι λόγια της νύχτας. Εγώ ό,τι λέω τη νύχτα το λέω και τη μέρα. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα το συζητήσουμε δυο μας. Τετατέτ, Πέγγι, είπε τετατέτ, κάντινα. Ελενή, ρώτα ζώδιο, επάγγελμα. Σκάσε, Πέγγι, και κάντινα. Τι μου λέγες. Ελένη, σε θέλει Ματίνα στο τηλέφωνο. Με τα τετατέτ, ξεχάσαμε και τη Ματίνα. Για μένα θα είναι. Θα πάω εγώ. Έλα, Ματίνα. Τι έγινε ο πατέρας σου. Καλά, γρήπη θα είναι, θα περάσει. Όχι, όχι, δεν χάλασε τη βραδιά. Μια χαρά περνάω. Λοιπόν, θα τα πούμε. Έγινε. Yeah. Ο πατέρας Ματίνας αρρώστησε. Αχ, πολύ χαίρομαι. Δηλαδή, χαίρομαι που έχει μόνο γρήπη, γι' αυτό χαίρομαι. Κρίμα που δεν έχεις ρεπό, γιατί θα πηγαίναμε να τσιμπήσουμε κάτι. Έχω όρεξη για Κινέζικο. Γιατί εγώ γιατί έχω για Ταϊλανδέζικο. Ελένη, τι λες, για πιάσε κανένα δίσκο. Ούτε δίσκο πιάνω. Ούτε CD, ούτε τίποτα. Πέγγι, κάνε εσύ δουλειά για μένα και αύριο δώσε μου το μεροκάματο. Ρε Ελένη, τώρα τι είναι αυτά που λες, τι θα σκέφτεται ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος θα σκεφτεί τα καλύτερα. Μ' αρέσουν οι γυναίκες με τσαμπουκά. Αμάν, πώς τα λες έτσι καλέ, πώς με τα λέει έτσι. Πού σε ρε κατά κουζίνα να φας τα λυσακά σου. Αχ, σε καλό μας. Αχ, καλά πέρασα, υπέροχα Στάθη μου. Ελπίζω να μην σε πειράζει το μου. Όχι, κάθε άλλο, μ' αρέσει. Τότε να μου γκανίσω. Λοιπόν, το σπίτι αυτό έχει ενδιαφέρον. Και η διακόσμησή του καλή είναι και αρχιτεκτονικά είναι... Αρχιτεκτονικά είναι άλλος για Χίο Τράγκση και άλλος για Μυτιλίνη. Πάμε κατά Μυτιλίνη μεριά, που εδώ είναι η δικιά μου. Πάμε. Δεν μου έχεις πει τίποτα για το συγκάτοικό σου. Α, σε καλύτερα. Τι θες, τώρα να ακούσεις ιστορίες από την κρύπτη. Να βάλω τίποτα να πιούμε. Α, παπά, εγώ είμαι η Δηλιώμα. Ήπιαμε δύο μπουκάλια κρασί στο Κινέζικο, έχω πήξει στο μπαρ. Είμαι λιώμα. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Άμα είσαι λιώμα, καλά, τι άλλο να κάνουμε. Τι άλλο να κάνουμε, εντάξει, δεν είμαι και τόσο λιώμα. Να σου πω. Να σου πω, Στάθη, πρέπει να σου εξηγήσω κάτι. Ξέρεις, δεν θέλω να με περάσει για καμία εύκολη. Όχι, εντάξει, μην τραβιάσαι. Πιάσε. Απλώς θέλω να σου εξηγήσω ότι εγώ δεν είμαι μια γυναίκα της πρώτης νύχτας. Δηλαδή, τώρα που το σκέφτομαι, εμείς γνωριστήκαμε στις 11, τώρα είναι 4, άρα είναι η δεύτερη μέρα, ε. Οπότε, η σχέση μας δοκιμάστηκε, αγάπη μου. Τι ήταν αυτό. Στάδι μου, τόσο ωραία είχαν σταθώ από την πενταήμερη με ένα συμμαθητή μου πριν από 3 χρόνια, κατάλαβες. Που μου αρέσει είναι, Ελένη. Ναι. Είναι το χιούμορ σου. Α. Εμένα πάλι αυτό που δεν μ' αρέσει καθόλου είναι το θράσος της. Συγγνώμη, Κωνσταντίνα, σε ξυπνήσαμε. Ήτανε το πάθος, κατάλαβες, μας πήρε. Το πάθος, ε. Εγώ πάλι άκουσα τα μπουκαλιτά και φοβήθηκα μήπως μπήκαν τίποτα γελάδες στο σπίτι. Αλλά τελικά μπήκε ένας τζομπάνος που χαϊδολογάει μια κατσίκα. Τώρα να φωνάξω τον Μπόγια ή να φωνάξω το Ιθόν. Εκτός το ότι σας ζητήσαμε συγγνώμη και σας ξυπνήσαμε, κύριε, ποιο είναι το πρόβλημά σας ακριβώς. Το πρόβλημά μου, κύριε, είναι αυτή η κυρία την οποία εσείς θοπεύετε και πασπατεύετε με τα περισσής μανίας. Και έχω να σας κάνω 2 ερωτήματα. Πρώτον, τι της βρίσκεται και δεύτερον, τι το περάσατε το σπίτι μου. Κακόφημο ξενοδοχείο. Πρώτον, μου βρίσκει αυτό που καμία γυναίκα δεν πρόκειται να βρει σε σένα. Σεξ απειλ. Σωστά, μωρό μου. Σωστό. Και δεύτερον, έχει χάσει πια με το σπίτι σου. Από εδώ είναι η δική μου μεριά και αφού βρήκα τον κατάλληλο άντρα, έχω σκοπό να βγάλω τα μάτια μου. Σωστό, μωρό μου. Σωστό κι αυτό. Τι εννοείς, Ελένη. Επειδή βρέθηκε ένας δύσμυρος που ενδιαφέρθηκε για σένα, θα ερωτοτροπείτε ενώπιόν μου στο σαλόνι. Όταν λέτε δύσμυρος, τι ακριβώς εννοείτε, κύριε. Δεν θέλω να σας προσβάλλω, κύριε. Αλλά φαντάζομαι θα είστε άνεργος ή τρελός ζωγράφος ή αιώνιος φοιτητής. Όχι, αγάπη μου. Αυτά είναι για τίποτα γυναίκες θύματα. Για εμάς τις θανατηφόρες γκόμενες είναι οι άντρες, οι αρχιτέκτονες, οι πετυχημένοι, οι special. Έτσι, αγάπη μου, πάμε στην κρεβατοκάμερα μου πάνω. Άστο, Λένη, άστο απόψε. Αφού μας το χάλεσε ο κύριος από εδώ πέρα, άστο, θα τα πούμε αύριο.
Καλύτερα. Όχι, ρε Στάθη μου, μη φεύγεις, μην του δίνεις σημασία αυτού νου. Γιατί να το τελειώσουμε έτσι άγαρπα. Α, δεν τελειώσαμε τίποτα. Ναι. Εμείς μόλις τώρα αρχίσαμε. Θα σε πάρω αύριο. Ναι, θα με πάρεις. Αλήθεια, δεν θα το ξεχάσεις. Θα με πάρεις, Στάθη, Θα με πάρει. Θα με πάρει. Ξεχάστε τον αυτόν Δεσποινής. Αύριο όταν έχει συνέλθει από τη Μέθη θα καταλάβει το παρολίγον ολέθριο λάθος του. Τι έγινε Κωστάκη, με είδες με τον άντρα και κανιβαλίστηκες. Τον άντρα, υπερβάλλεται λίγο Δεσποινής, ένα κανονικό ανθρωπάκι είναι από τους χιλιάδες που κυκλοφορούν. Άλλωστε γιατί να κανιβαλιστώ, μήπως σας διεκδικώ και ζηλεύω. Τι να σου πω, εσύ μπορεί να ζηλεύεις όποιον άνθρωπο ζευγαρώνει, γιατί εσένα αγάπη μου δεν σε πλησιάζεται θηλυκιά γάτα. Α έτσι ούτε θηλυκιά γάτα. Μπορεί, καμιά φορά άμα κουνείς κανένα ψαροκόκαλο, πλησιάζει καμιά ψωριάρα. Όχι να μας φάει την κόμενα ένας ψωραλαίος. Καλά, δεν τον λες ακριβώς ψωραλαίο, ο αρχιτέκτονας είναι. Αφού μου πεις και τι είναι οι αρχιτέκτονες, διανοούμενοι. Παίρνουν εκεί ένα μολύβι, τραβάνε 3-4 γραμμές. Μπογιατζίδες πολυτελείας. Και τι του βρήκε, ρε παιδί μου, είναι ωραίος άντρας αυτός. Και αν είναι ωραίος, πόσο ωραίος είναι. Σαν και εμένα κυκλοφορούμε στην Ελλάδα 2-3. Έπεσε έναν από του άλλου 2. Καλά, δεν είναι άσχημος. Ας πούμε, έχει μάτια. Έχει μια μύτη. Έχει σώμα. Κουασιμόδος είναι. Άμα ήθελε Κουασιμόδο, γιατί δεν τα έφτιαχνε μαζί σου. Τι λες, βρεζόν. Προσπαθώ να το εξηγήσω, ρε Κωνσταντίνε. Την κορτάρει τόσο καιρό ένας μάνθος και αυτή την πέφτει αλλού. Δεν μου λες τι αυτοκίνητο έχει αυτός. Μήπως έχει την καινούργια Πόρσε. Γιατί άμα είμαι ξεπερασμένος να αλλάξω. Μάνθο, είσαι πολύ ανόητος. Όχι, είμαι πολύ πείσμον. Μία γυναίκα σε ολόκληρη την Ελλάδα δεν με θέλει. Και αυτή πρέπει να την κατακτήσω. Α, μόνο μία, Παρακαλώ. Καλησπέρα. Ενδιαφέρομαι για το διαμέρισμα του κάτω ρόφου. Καλά κάνετε και ενδιαφέρεστε. Περάστε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δικό σας είναι το διαμέρισμα που νοικιάζετε. Δικό μου είναι, αλλά άμα θέλω το νοικιάζω. Άμα θέλω σας το παραχωρώ και μένετε δωρεάν. Συγγνώμη. Μάνθος Φουστάνος. Κατερίνα Μιχαλοπούλου. Δεν θέλω να είμαι ένας από τους χιλιάδες κυρία Μιχαλοπούλου, αλλά είμαι αναγκασμένος να σας πω ότι είστε πάρα πολύ όμορφοι. Ευχαριστώ. Πείτε μου τώρα και για το διαμέρισμα. Ξέρετε, αυτά δεν λέγονται έτσι, ξεροσφύρι. Τι θα λέγατε για λίγο ουίσκι? Όχι, δεν πίνω αλκοόλ, μόνο λίγο κρασί. Επιτέλους! Ένας άνθρωπος που αποφεύγει τα ξενόφερτα αλκοολούχα και τιμά το πατροπαράδοτο ελληνικό ποτό. Ως γνωστόν είναι ο Σεφρέμι. Καρδίαν ανθρώπου. Κι εγώ μόνο κρασί πίνω και μάλιστα νερωμένο, όπως οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Ασφαλώς, ίνος και καρμένος. Κωνσταντίνε, εσύ έφευγες. Όχι, έμενα. Ανεδέστατη παλιέ μου φίλε, δεν με σύστησες με την ευηδή κυρία. Κυρία μου, είμαι ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός, επίκουρος καθηγητής της έδρασης της Βυζαντινολογίας. Και ήμουν σίγουρη ότι κάπου σας έχω ξαναδεί. Έχω παρακολουθήσει μια διάλεξή σας με θέμα πράσινη Βένετη. Η μεγάλη αντίπαλη στη Βασιλεύουσα. Ακριβώς. Τυχαία, παρακολουθήσατε τη διάλεξή μου ή έχετε κάποιο ειδικό ενδιαφέρον? Καθόλου τυχαία, είμαι αρχαιολόγος. Πολύ ενδιαφέρον. Ξέρετε, τώρα συγγράφω τη συνέχεια της διάλεξης που παρακολουθήσατε. Κωνσταντίνε, μην ενοχλείς άλλο την Κατερίνα. Έχει έρθει για άλλο λόγο εδώ. Όχι, άλλωστε με ενδιαφέρει. Ο κύριος Κατακουζινός είναι εξαιρετικός ομιλητής. Στη διάλεξη κυριολεκτικά κρεμόμουν από τα χείλη του. Ευχαριστώ πολύ. Να τολμήσω να σας προτείνω να έρθετε μια μέρα από το σπίτι να σας διαβάσω αποσπάσματα από τη συνέχεια της διάλεξης. Εγώ θα τολμήσω να της προτείνω να πάμε μια βόλτα με την Πόρσε. Α, όχι. Αντιπαθώ τα γρήγορα αυτοκίνητα. Και σε αυτό ταιριάζουμε. Δεύτερο κρούσμα μετά την Ελένη. Τι γίνεται, ρε παιδιά, με τις γυναίκες, θα με στείλουν στον ψυχίατρο? Καλέ, τι ωραία λουλούδια είναι αυτά. Ποιος τα στέλνει? Καλά, αν είναι αυτός που υποψιάζομαι. Υπογράφεται, αν θέλετε. Ναι, βεβαίως. Ελένη! Άρα, Ματίνα, πάνω στην ώρα ήρθες. Δώσε στο παιδί ένα 500. Α, ναι. Τι λελουδικό είναι αυτό? Ρίστε. Αχ, τι ωραία λουλούδια. Ποιος τα στέλνει, τι λέει η κάρτα? Ευχαριστώ για την υπέροχη βραδιά. Σε σκέφτομαι συνέχεια. Με σκέφτεται συνέχεια, Ματίνα. Με ποιον πέρασες την υπέροχη βραδιά? Καινούργια φλερτ. Θα στα πω όλα. Τι είναι αυτό, μωρί, που κρατάς? Έφερα λίγη καρυδόπιτα. Πάμε στην κουζίνα να τη τσακίσουμε. Έχω να σου πω, ναι. Αχ, και εγώ έχω να σου πω. Σας σκέφτομαι σήμερα. Και πρώτα απ' όλα πες μου, πώς πάνε και ο Στάθης? Α, καλά, μιλάμε για φοβερότυπο, Ο κόμενος είναι σούπερ, αμόλυβδος και με 10 οκτάνια στην καθησιά του. Δηλαδή τον εγκρίνει? Σαν τον εγκρίνω, λέει. Ματίνα μου, αυτός ο άντρας μπορεί να κάνει μια γυναίκα ευτυχισμένη. Γι' αυτό κανόνισα να συναντηθούμε στο μπαρ για να τον δεις πρώτα εσύ. Το έκανες αυτό το πράγμα για μένα, είσαι πραγματική φιλενάδα. Όχι, εσύ είσαι πραγματική φίλη. Γι' αυτό σκέφτηκα να τον δει, λέω πρώτα η Ελένη, και μετά να μου πει. Να προχωρήσω. Πού να προχωρήσει, Ματίνα μου? Ξέρεις, πρόσωλο το χώς. Αμάν, πώς θα της πω τώρα να βάλει την όπιστε?
Ναι. Ναι. Έλα, Στάθη. Στάθης είναι. Μα το ξέρεις ότι είμαι εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ για τα λουλούδια. Ήτανε... Αχ, ήταν υπέροχα. Τα λουλούδια. Στην κυρία. Από το Στάθη. Θα περάσει από το μπαρ. Στάθη. Στάθη, σε κλείνω. Έχω έκτακτο περιστατικό. Είναι πολύ επίγον. Θα τα πούμε στο μπαρ. Κι εγώ, Στάθη, κι εγώ. Ματίνα μου, μην κάνεις έτσι. Έλα, Ματινάκη, δεν το ξέρω ότι σ' αρέσει και σένα. Περίμενα να φέρω νερό. Μην κάνεις, βρε, Ματινάκη μου, έτσι, σε παρακαλώ. Εσύ θα πεις έναν άλλον άντρα. Ας τα τώρα αυτά. Σε ποιο μιλάς, στη Μαρίνα Τσιντικίδου. Στη Ματίνα Μανταρινάκη μιλάς. Έλα, ρε, Ματινάκη. Μανταρινάκη, μη καλέ. Ματινάκη, να σου πω ρε Μανταρινάκη, άκου. Έτσι και παντρευτούμε με το Στάθη, θα σε κάνουμε κουμπάρα. Γιατί μόνη, γιατί δεν θέλεις. Γιατί, Ματίνα, πάρε το πορτοφόλι. Ματινάκη. Μα αυτή εγώ που με θα με τη φορά γόμενα, τι να κάνω. Όταν με έπλασε ο Θεός πρέπει να είχε έπνευση. Παρακαλώ. Παράξενη γειτονιά. Την είδε αυτή που παραλίγο να πέσει πάνω μα κλαίγοντα. Την είδα, αλλά έκανα πως δεν την είδα. Προβληματική περίπτωση. Αλλά όποτε μα επισκέφτεται, φέρνει και σπιτικά γλυκά. Πρέπει να υπάρχει κάτι να συγκεράσουμε. Έλα στην κουζίνα. Αχ, όχι, όχι, αποφεύγω τα γλυκά. Τα θεωρώ ανθυγιεινά. Να επαναλάβω για μία ακόμη φορά το πόσο πολύ ταιριάζουμε σε όλα, ή θα θεωρηθεί ότι προχωρώ με βήμα υπέρ του δέοντος Γοργόν. Για να φτάσει πού, Κωνσταντίνε. Εκεί που ένα άντρα μοναχικό όπω εγώ αντιλαμβάνεται ότι η ζωή. Μπορεί να είναι και αλλιώς. Και αυτό στο ενέπνευσα εγώ, Κωνσταντίνε, με κολακεύεις. Ουδόλος! Σπανίως συναντάει κανείς σήμερα γυναίκες με το ήθος, τη μόρφωση και τη γοητεία σου. Εγώ δυστυχώς έχω συναντήσει το άχρον αντίθετον, με το οποίο και συγκατοικώ. Θέλεις να πεις ότι μένεις με κάποια γυναίκα? Δεν θα την έλεγα ακριβώς γυναίκα, θα την έλεγα καταστροφή. Είμαι γυναίκα του Γλέντιου και δεν υπολογίζω. Δεν υπολογίζει τίποτα. Παρέλειψα να σου μιλήσω για την Ελένη, γιατί ήταν τόσο ενδιαφέροντα αυτά που λέγαμε. Μπα, Κωνσταντίνε, εδώ είσαι και βλέπω ότι δεν είσαι και μόνος σου, ε. Να μην το βλέπεις για πολύ, δεν πρέπει να πας στη δουλειά σου τώρα. Δεν θα μου πεις εσύ και το ωράριό μου, ε. Ακόμα είμαι σπασμένη μαζί σου που διώξω το στάθμο αρωνάρων. Να μην ανοίξουμε συζήτηση τώρα, Ελένη. Τα προσωπικά μας θα τα συζητήσουμε αργότερα. Προς το παρόν, θα διαβάσω αποσπάσματα από την εργασία μου στην κυρία Μιχαλοπούλου. Γιατί καλά, μα θέλει η γυναίκα να αυτοκτονήσει, να της δώσω κανένα ξηράφι. Με συγχωρείτε να το κάνω τι. Για να κόψεις φλέβα, αγάπη μου. Τις ιδεότητές σου, Ελένη, τουλάχιστον να μην τις εξτομίζεις μπροστά σε γυναίκες άλλου επίπεδου. Με συγχωρείτε, αλλά έχω μια εύλογη απορία. Τι σχέση έχετε εσείς οι δύο? Μίσους! Και πάθος? Γιατί αυτά τα δύο συνήθως πάνε μαζί. Τι λες, κορίτσι μου, ξέρεις καμιά γυναίκα που να μπορεί να πάθει πάθος με τον Κωνσταντίνο? Μπορεί να. Ξέρω μία. Αλλά είσαι τρελή. Είναι τρελή. Ρε παιδιά, θα τρελαθώ. Χτύπησε εγκόμενο κατά κουζινό. Όχι, ρε παιδιά, αυτό το σοου δεν πρέπει να το χάσουμε. Και πώς είναι αυτή η ψόφια? Κοίτα μου, δεν τη λες κι άσχημη. Δηλαδή, και το σωματάκι της καλό είναι. Και τα μαλλιά της. Άντε μωρέ, μια γαργάλα είναι εκεί. Καλά, τώρα άσε το Βυζαντινό τέτοιο με τον αρχιτέκτονα να παίζουν τι γίνεται. Καλά, με αυτόν ψήνεται, παιδιά, ψήνεται στους 100 βαθμούς. Μου στείλε σήμερα ένα κασπό με τριαντάφυλλα, κρεμαστή κήπη της Βαβυλώνας. Αυτό είναι δείγμα ότι σε βλέπει πάρα πολύ σοβαρά. Γιατί και με ένα μάθος, τη δεύτερη μέρα της γνωριμίας μας, μου στείλε μια τεράστια ενδοδέσμη. Γιατί μου το πες αυτό, ρε Πέγγι, γιατί μου το πες αυτό. Ρε Ελένη, άσε τώρα τις αηδίες και με ανίσχυε σήμερα. Γιατί, τι έγινε? Γιατί τον παίρνω συνέχεια τηλέφωνο και συνέχεια με ρωτάει, είναι ο πιο ωραίος άντρας της Ελλάδας. Αυτό, αγάπη μου, ξέρεις πως λέγεται? Καβαλάω το καλάμι και καλπάζω. Τέλος πάντων, αγάπη μου, μία σου χτες και μία μου σήμερα. Φεύγω γιατί θέλω να πάω να του κάνω έκπληξη. Πολύ δουλειά δεν βλέπω να έχουμε, θα τα βγάλεις πέρα μόνη σου. Για μισό ρε, κορίτσια. Το αφεντικό πληρώνει δύο σερβιτόρες. Επειδή εσείς τα βρίσκετε μεταξύ σας, δουλεύει συνέχεια η μία. Ποια μία? Καμία δεν δουλεύει. Να σου πω, πολλή δουλειά δεν έχει, βγάλει τα πέρα μόνος. Ρε μπάς και με έχουν πιάσει, κότσο. Τι ψάχνετε εσείς τώρα, τραπέζι, συντροφιά? Ψάχνω τη γυναίκα της ζωής μου. Αμάν, πώς μου τα λες έτσι. Ρε παιδί, πώς μου τα λέει έτσι. Ρε παιδιά, πώς τα λέτε τώρα έτσι και ζηλεύω? Πάω στο μάθο να μου πει τα ίδια. Καλή νύχτα, Νικόλα. Λοιπόν, αυτή η βραδιά προβλέπεται να είναι πολύ σούπερ. Να σου πω, ρε Στάθη, να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, είναι η στιγμή. Εσύ είσαι όμορφος, έξυπνος, ματσωμένος, ευγενικός. Με πιαν το έχει στον νότο, ρε. Γιατί δεν μπορεί, κάποιο κουσούρι θα έχει. Αν έχω κάποιο κουσούρι, να μου το πεις. Δεν έχεις κανένα. Είσαι ο τέλειος άντρας. Έλα τώρα, στα αυτά, αφού ξέρεις δεν μ' αρέσουν τα κομπλιμέντα.
Είμαι σεξι. Και όποιος αντέξει. Πες μου ότι με ποθείς. Σε ποθώ. Πες μου ότι είμαι ο καλύτερος. Τώρα κουβέντα θα ανοίξουμε. Ναι, έχεις δίκιο, μωρό μου. Πού πας? Πάω να φέρω, ξέρεις τώρα, να πάρουμε κάποια προφύλαξη για τον έρωτα. Safe sex που λένε. Μα για μας δεν υπάρχει κίνδυνος, αφού δεν πηγαίνουμε με άλλους. Έχουμε αποκλειστική σχέση. Ναι, έχουμε αποκλειστική σχέση. Ανοίγω! Συγγνώμη, ποια είσαι, πού είναι ο Μάνθος? Μάνθο! Πέγγι! Αυτό είναι που με ρωτήσατε, είσαι ψυχολογικά πεσμένος? Ναι, είμαι ψυχολογικά πεσμένος και από εδώ η κοπέλα ήρθε για να με βοηθήσει. Να με ανεβάσει, ξέρεις, είναι ειδική στην ανόρθωση. Τι? Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ, για τη βοήθειά σας. Αισθάνομαι ήδη καλύτερα. Είστε εξαίρετη ψυχολόγος. Είστε ψυχολόγος? Δεν θα είμαι. Αυτόν εδώ όμως δεν τον έχω ψυχολογήσει καλά. Είναι αψυχολόγητος. Μια στιγμή να πω κάτι στην επιστήμονα, Μια στιγμή και έρχομαι. Λίλα, η μητέρα μου έχει πρόβλημα με βλέπει γυναίκες γύρω της. Καταλαβαίνεις, βλέπεις, ήρθε αγριεμένη μέσα. Αυτή είναι μητέρα σου. Δεν μοιάζουμε. Είμαι ευτυχισμένος ο πατέρας μου, εγώ. Μα είναι πολύ νέα. Αχ, αυτό το νέα, Λίλα μου, το έχουμε χρυσοπληρώσει. 8 lifting έχει κάνει. Μαζό! Τι γίνεται! Βλέπεις πόσο αγρίεψε. Φύγε τώρα. Εντάξει, γιατρέ, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Το κατάλαβα. Εντάξει. Μανθώ, κάτι μου μυρίζει. Τα σκουπίδια, να τα πετάξω. Οι βρωμοδουλειές σου μυρίζουνε. Να σου πω, είμαι ερωτευμένη, αλλά δεν τα έχω εντελώς χαμένα. Πέγγι, λοιπόν. Αλλά νομίζεις ότι σε απατώ, νομίζω ότι χρειάζεσαι εσύ ψυχολόγο. Δεν μασάω εύκολα, Μανθώ. Έχω ένα σεξπυρικό δίλημα μέσα μου. Πώς αναρωτιέται συνεχώς ο Άμλετ, να ζει κανείς ή να μη ζει? Έτσι κι εγώ αναρωτιέμαι, είναι μονογαμικός ο Μάνθος ή σαυρογαμικός? Αγκάθια σαν τη στοχαστούν, ανάγκη είναι να φοβηθούν. Να την αγγίζουν δεν τολμούν, μον σκύφτουν και την προσκυνούν. Καλή, ποιες σκύφτουν και δεν είμαστε καλά, παραμιλάει 4 ώρα το πρωί. Στα χόρτα πάνω τη θωρείς, άνθος πως είναι τη θαρείς. Κι οι άνεμοι όπου φυσούν, όταν απνέει και μεθούν. Μεθυστική στίχη. Μα πώς το ήξερες ότι μου αρέσει η ποίηση των Παναγιωτών? Ήμουν σίγουρος, αγαπητή μου, ότι μια γυναίκα με τη δικιά σου παιδεία θα αρέσει και το στην ποίηση του Νικόλαου Μαυροκορδάτου. Βέβαια, Μαυροκορδάτος μέσα στο μαύρο χάραμα λέει. Ελένη, γιατί γύρισες τόσο νωρίς? Ήμουν και τόσο νωρίς, καλέ. Μωρό μου. 4 το χάραμα είναι. Απίστευτο. Πόσο γρήγορα περνάει η ώρα μαζί σου, Κωνσταντίνε. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι δεν βγήκατε όλη νύχτα? Μείνατε εδώ και απογαυνοθήκατε με αυτό το μαύρο... Κορδάτο. Κορδάτο. Και άλλους φαναριώτες πίτες. Και δεν θα το έλεγα απογαύνωση, παρά μαγεία μιας εκλεπτισμένης ποίησης. Μαγεία μιας γλυκανάλατης ποίησης. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι δυνατούς στίχους έχουν γράψει μόνο καταραμένοι ποιητές. Εγώ λατρεύω τον Μποντλέρ. Μποντλέρ, καλά, πολύ μούτρο ο Μποντλέρ. Είχε γράψει εκείνο το αυτόμορφο που το έχω διαβάσει, το αριστούργημα. Το άνθος του κακού. Μπράβο, μπράβο. Mm. Εγώ διαβάζω το ένα άνθος, διαβάζω και το δεύτερο άνθος, και αν δεν γίνουν ανθοδέσμοι δεν με παίρνει ο ύπνος. Αχ. Πράγματι είναι πολύ της μόδας οι λεγόμενοι καταραμένοι ποιητές, αλλά είναι και λίγο δήθεν. Προκαλούν για να προκαλούν. Συμφωνώ, αγαπητή μου. Εγώ μια φορά δοκίμασα να διαβάσω αυτόν τον Αρθούρο Ρεμπό και πραγματικά σοκαρίστηκα. Για να καταλάβετε, αναφέρει το θηλυκό μόριο με το όνομά του. Πώς να το αναφέρει δηλαδή με ψευδόνυμο? Να μην το αναφέρει καθόλου. Μικροαστικές σεμνότητες. Εγώ επιμένω, αν ο καλλιτέχνης δεν είναι ναρκωμανής, αλκοολικός, παιδεραστής, πανιδονιστής, τέλος πάντων λίγο τρελός, πώς να συλλάβει το πάθος? Δηλαδή εσείς έτσι το συλλαμβάνετε το πάθος? Μέσω των διαστροφών? Πες τα, Κατερίνα! Εσείς πάλι το συλλαμβάνετε καθόλου? Πες τα, Στάθη μου, πες τα. Σας διαβεβαιώ ότι η Κατερίνα το συλλαμβάνει το πάθος, ναι. Παρατήρησα πριν ότι αναρρίγησες όταν σου διάβαζα «Στα χόρτα πάνω τη θωρείς». Ναι, αλλά αν μόνο τη θωρείς και δεν την πετάξεις και πάνω στα χόρτα να της... Τέλος πάντων, το πράγμα μένει κουλό. Λοιπόν, να σας αφήσουμε τώρα εμείς με τους φαναριώτες και εμείς πάμε... Πού πάμε? Στα χόρτα. Στα χόρτα. Καληνύχτα. Φαναριώτες και φαναριώτισες, μην ανέβετε πάνω. Δεν θέλουμε να μας κρατάτε φανάρι. Τα βλέπεις, όπως τα έλεγα. Αυτός είναι ο πιο απέσιος και από γίνη. Λυπάμαι, Κωνσταντίνε. Εμείς τώρα θα... Τι θα... Θα συνεχίσουμε να διαβάζουμε ποίηση. Αν το θέλεις κι εσύ, θα μου επέτρεπες να περάσω το χέρι μου γύρω από τους ώμους σου. Αν μου πεις όχι, θα το κατανοήσω. Δεν θα πω τίποτα. Και τα ειδονάκια που λαλούν, τα
χείλη της γλυκοφιλούν. Δύο λεπτά. Τι συμβαίνει? Αν πρόκειται να φιληθούμε, να πάω να φέρω να κάνουμε γαργάρες με λιστερίν. Ας συντονιστούμε, αλλά με τα ασφαλείας. Λέγε μου, Πεγκουλίνη μου, εσύ το πρόβλημά σου. Δεν σε πειράζει να βάζω εγώ μια μάσκα. Γιατί ξέρεις, τώρα που βρήκαμε γκόμενο αστεράτο, πρέπει να είμαστε φρεσκαδούρες. Ακούρε, φιλενάδα, τι μου συμβαίνει. Αλλά αυτό που μου συμβαίνει εμένα είναι καταπληκτικό. Είναι τέλειο, είναι τέλειο. Ο τύπος, μιλάμε, συνδυάζει βουνό με θάλασσα. Κορμάρα με μυαλό. Είμαι πολύ στεναχωρεμένη, Ελένη. Αχ, εγώ είμαι πάλι πολύ χαρούμενη, Πέγγι μου, πολύ χαρούμενη. Μα τι είναι αυτό που μου έχει τύχει? Γιατί εκτός των άλλων, ο τύπος είναι και καταπληκτικός στο κρεβάτι. Καλά, χτες το βράδυ. Στενάξαν τα πατώματα. Νομίζω ότι πηγαίνει και μάλες. Ο Στάθης! Ποιο Στάθης, μωρέ, Ελένη, ποιο Στάθης! Δεν μ' ακούς το σύνορα τι σου λέω. Κόλλησες, ο Στάθης και ο Στάθης! Γιατί ρε, Πέγγι, τόσο καιρό που κόλλησες εσύ, ο Μάνθος και ο Μάνθος. Δηλαδή τώρα που βρήκα τέτοιο γκόμενο να μην βγω έξω με τηλεβό να πρωτοφωνάξω. Μ' αγαπάει ο Στάθης, μ' αγαπάει ο Στάθης. Μα πατάει ο Μάνθος, μα πατάει ο Μάνθος. Τι πράγμα? Έχω μια μικρή υποψία ότι μου φοράει κέρατο. Μικρή, καλά. Μην γελάσω τώρα γιατί θα σπάσει και η μάσκα. Δεν είναι για γέλια, ρε Ελένη. Δεν είναι για γέλια. Εγώ κάθομαι σαν αμένα κάρβουνα. Πρέπει να βεβαιωθώ για τα αισθήματά του. Και μόνο ένας τρόπος υπάρχει. Να ξυπνήσω μέσα του το τέρας με τα πράσινα μάτια. Τέρας με πράσινα μάτια, να ξέρω. Το κατακουζινό με φακούς επαφής. Το τέρας της ζήλιας. Ελένη μου, το τέρας της ζήλιας. Λοιπόν, άμα με δει με έναν ωραίο, όμορφο, πετυχημένο νέο και αντιδράσει, πάει να πει ότι ενδιαφέρεται για μένα. Ωραίος, πετυχημένος και νέος, ένας υπάρχει. Ο Στάθης μου. Δεν μπορεί, ρε Ελένη, να γίνει και μου. Τι πράγμα? Μου το δανείζεις? Και τι είναι μωρί ογκόμενος να τον δανείσω? Κάνα κουτάκι με ζάχαρη. Σε παρακαλώ, ρε Ελένη, μόνο για λίγες ώρες να παραστήσεις τον ερωτευμένο μαζί μου. Εσύ δεν έλεγες πάνω από όλα η φιλία? Το έλεγα, ρε Πέγγι, το έλεγα. Αλλά είναι ανάγκη τώρα να το αποδείξω. Ελένη, τι συμβαίνει, Ελένη? Δεν τη θέλω τη ζωή μου, δεν τη θέλω! Καλά, ούτε εγώ τη θέλω τη ζωή σου, αλλά πες μου τι συμβαίνει. Εγκατέλειψε. Ποιος, ο αρχιτέκτον? Αυτός! Είχε εξαφανιστεί 3-4 μέρες, δεν ήξερα που ήταν. Και του την έστησε έξω από το σπίτι του. Και με ποια τον είδα να παίρνει? Με ποια? Με την Πέγγι! Την καρσόνα μου! Αυτή την ατάλλαντη φιλενάδα σου που ερωτοτροπεί με τον ανεγκέφαλο φίλο μου? Αυτή τη σκρόφα! Αυτή να που λέει ότι είναι η καλύτερη μου φίλη, αυτή που το πήρε! Καλά, κι αυτή είναι κατωτάτου επίπεδου, αλλά κι αυτός δεν είναι κανένας αξιόλογος. Τι περίμενες από κάποιον που διαβάζει καταραμένους ποιητές? Δεν το περίμενα να ήταν τόσο καταραμένος! Εγώ το περίμενα να σου πω, γιατί αν ήταν αξιοπρεπής άνθρωπος δεν θα βλέπει ποτέ μαζί σου. Αχ, τι θα σου αναλογούσε εσένα, κακομοιρούλα μου! Ένας ανήθικος ομορφωνιός που σκέφτηκε θα τριγύσω τους χυμούς της χαζοπουλάδας και μετά θα την πετάξω σαν στημένη λεμονόκουπα. Όπως τα λες είναι, Κωνσταντίνε μου, όπως τα λες. Και δε μου λες, με ποια ξεμυαλίστηκε ο λεγάμενος? Θα σου το πω με τρόπο. Σε ποια ηθοποιό που λες φούμαρα ότι έχεις αποκλειστική σχέση μαζί της? Στη Μιμή Ντενίση. Α, και σε αυτήν. Καλά, θα σου το πω αλλιώς. Σε ποια άνεργη ηθοποιό που δουλεύει σε ίνο πνευματοποτείων πουλάς φούμαρα ότι έχεις αποκλειστική σχέση μαζί της? Τι! Για ποια μιλάς, ρε, για την Μπέκη μιλάς? Μου φάγε εμένα, λες, μοκοτώνες τη γυναίκα της ζωής μου! Σιγά, βρε Μάρφα, νόητε, πώς κάνεις έτσι? Δεν ήξερα ότι την θέλεις τόσο πολύ. Δεν έχει σημασία αν τη θέλω εγώ, Κωνσταντίνε, σημασία έχει να μεθαίνουν εκείνες. Παλιέ μου φίλε, τι μου συμβαίνει? Δεν είμαι πια ο γόης που στεκόσουν δίπλα του και έκρυβε το πρόσωπό σου από ντροπή? Πράγματι έκρυβε το πρόσωπό μου γιατί τρεπόμουν που είχα δίπλα με ένα βλάκα σαν και σένα. Αλλά δεν με ξέρουν καλά! Καμία γυναίκα το Μάνθο δεν τον έχει αφήσει! Θα τους φάξω και τους δυο στο γόνατο! Μάρθο! Η βία είναι ίδιον των κατωτέρων ανθρώπων! Και τι ρε Ελένη, λες να τσιμπήσει? Μη είσαι καλά. Εδώ τσιμπήσε ο επίκουρος που υποτίθεται είναι και ξύπνιος. Δεν θα τσιμπήσει τώρα και ο Μπούας? Συγγνώμη, θα με τρελάνετε τελείως. Ξύπνιος ο επίκουρος? Εγώ κάτι τέτοιους τύπους σαν τον Κατακοζινό με τη φιλενάδα του, τους θεωρώ τουλάχιστον εκτός τόπου και χρόνου, ρε παιδιά. Αγάπη μου, και αυτό μ' αρέσει. Σύρμα, ο Άβωτ και ο Κοστέλο. Πηγαίνετε τουλάχιστον κάποιον αλλού, δείξτε λίγη ανθρωπιά! Πόσο πιο βαθιά να μου χώσετε το μαχαίρι μέσα στην πληγή! Σήκω, μωρή, άπιστα από τα πόδια του, κλεκλέ! Μανθώ, να σου εξηγήσω. Είχα ένα ψυχολογικό πρόβλημα και ο Στάθης έχει πάρει μαθήματα ψυχολογίας. Σε ταμά, το δάσκαλο θα πουλήσει παραμύθι! Ποιον είπατε, κλεκλέ, κύρια? Εσένα, ρε! Για να είσαι εδώ, είσαι τώρα εσύ άντρας περιοπής. Πάμε να ξανακαθαρίσουμε. Μανθώ, όχι βία.
Ράπησε τον για του λόγου. Όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα, να βλακωθούμε στο ξύλο. Αλλά πληροφοριακά σου λέω ότι έχω μαύρη ζώνη στο καράτα. Δεν καντάν. Να το! Θα σκοτωθούν κιόλα! Και όλα αυτά για σένα, Πέγκιτσούλα! Να έρθω. Παράτα την αυτήν. Δεν αξίζει τον κόπο. Καλή είναι και μη μηδενήσει. Όχι, εγώ θέλω την Πέγκη. Και δεν πρέπει σε έναν πάπα να μου την πάρει. Κάτω τα χέρια σου, Φλόρο. Και ο Νίμε Φλόρο, ρε! Όχι, Μάρθο! Φλόρο δεν είναι κακό. Ένα πουλί είναι. Άσε με το χέρι μου. Σταματήστε, ρε παιδιά, πάλι σαλούν το κάναμε εδώ μέσα. Τι θα φέρω. Εξάρες! Καλά σε τσάκησα, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε είπα. Είναι που θέλω να το τσακίσω, γι' αυτό. Εντάξει, αυτό το τσάκισε, γαμώ το κερατό μου, η γροθιά του Μάνθου. Για την οποία ξέρεις δεν μου μιλάει. Ντόρτια, πάλι ντόρτια ήφερα. Ούτε αυτός το είναι ρόβρα στην κομμενά του. Ασόδιο, ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα, ρε ζωή. Δεν πειράζει, Στάθη μου. Εσύ την καλή ζαριά την έρθει που κέρδισε σε μένα. Κάτσε να εισπράξει τα κέρδη μου τότε. Όχι τώρα, τώρα παίζουμε, αφού με θέλει. Με θέλει, μωρέ. Κάνει εκεί, κλέβει. Δεν τρέπεσαι, έρχεσαι εδώ με χαϊδολογά για να κλέψει. Στάθη, θα πλακωθούμε. Αυτό θέλω κι εγώ να πλακωθούμε. Θα πλακωθούμε, Στάθη. Εξάρες. Λουά. Πώς να συγκεντρωθείς να παίξεις σαν τρίκιον με τους χούλιγκανς να χλαγωγούν απ' έξω? Γιατί δεν τους λες να κάνουν λίγη ησυχία? Γιατί δεν τους μιλάω. Με χρησιμοποίησε η κυρία για τη σερωτοδουλειά της ατάλλαντης φίλης της. Άλλα της μου γύρισε ζαριά. Χαίρε φάρδος αμέτρητο. Και όπως πάντα χειδεολογεί. Μήπως να πηγαίναμε στο σπίτι μου? Μπορεί να είμαι υπομετακόμιση και να είναι ανάστατο ο κύριος, αλλά και εδώ γίνεται η χάβρα των Ιουδαίων. Δεν θα πάμε πουθενά, αγαπητή μου. Δεν θα τους κάνω το χατήρι να φύγω από το σπίτι μου. Σέσκησα, κουκλάρα μου. Ο αρχιτέκτον, σοβαρή προσωπικότης. Συχαίνομαι αυτούς τους αναρχοκουλτουριάριδες. Θα πάω έξω να τους παρακαλέσω να χαμηλώσουν λίγο τα ντεσιμπέλ. Πάλι εξάρες, καλά στη φόρες, απονάει. Πω, πω, πω. Τι να φέρεις, αγάπη μου, τι να φέρεις. Αυτό ούτε στη φυλακή δεν παίρνετε. Με συγχωρείτε. Mm. Μήπως δεν μπορούσατε να χαμηλώσετε λίγο τους τόνους, γιατί παίζουμε σκάκι και δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε. Ναι, αλλά εμείς παίζουμε τάβλι και το τάβλι χωρίς φωνή και τσαμπουκάλεμα δεν έχει νοστιμάδα, αγάπη μου. Και γιατί δεν παίζετε κι εσείς λίγο ταβλάκι? Καλό θα σας κάνει, θα ξυπνήσετε. Δεν κοιμόμαστε, Στάθη. Σκεφτόμαστε. Άκου που σου λέω, το τάβλι είναι αφροδισιακό. Ανάβουν τα αίματα και μετά θα γουστάρετε καλύτερα. Θα τη βρείτε. Θεωρώ τα σχολιά σου απρεπή. Και δεν έχουμε χάσει τίποτα για να το βρούμε. Yeah. Να σου πω, δεν βάζουμε και λίγο μουσική έτσι υπόκρουση για τη συνέχεια του ντέρμπι? Γουστάρεις να πιάσω καμιά ροκιά? Όχι, γουστάρω να πιάσει μια μπαγλαμαδιά. Το τάβλι με το ρεμπέτικο έρχεται και δένει. Καλά, έχω κάτι πολύ καλό χασικλίδικο. Χασικλίδικο? Αντελαφουμέντο και μαστουριό, ρε καλό. Τη Ζήκη Λέσπη. Η τελειότητα της μουσικής. Σ' αρέσει τζαζ? Μου άρεσε, αλλά επειδή η Ελένη με αποκαλεί τζαζ, με ρεθίζει πλέον η λέξη. Πίστεψε, με αυτού του είδους η μουσική καταπραίνει τα νεύρα. Άιντα λαφουμέντο και μαστούργιο ρε, με τεγκόμενετε ότε και, και η αγγελό. Του Ντίζι Γιλέσπι είναι το ναι τεγκόμενετε ότε και. Αυτό είναι, μάγκα, τώρα φτιάχτηκα. Όλη η ιστορία του τόπου είναι το ρεμπέτικο τραγούδι. Ρίξε μια στροφή, Ασίκη μου. Ελένη, αυτή τη φορά θα σου μιλήσω άνευ αντιπροσώπου, γιατί θέλω να σε βρίσω κατά πρόσωπο. Σεβάσου επιτέλους ανέστητη ότι δεν είσαι μόνη σου σε αυτό το σπίτι. Εσύ πάλι να μην δεις άνθρωπο εδώ μέσα να γλεντάει, αμέσως να τσιτώσεις. Μα εσείς γλεντάτε ενοχλώντας τους άλλους. Εμείς πάλι γλεντάμε αξιοπρεπώς. Τώρα μεταξύ μας, κύριε καθηγητά, το δικό σας λέτη θυμίζει και λίγο Μιστρά. Τη Βυζαντινή Καστροπολιτεία? Όχι, το γραφείο τελετών. Και απόψε διανυκτερεύει. Καλά, τι καλά που τα λέει το μωρό μου, αγάπη. Τα λέει με τέτοια εγωπαθή σιγουριά που καταντάει εξοργιστικός. Το γλέντι, κύριε αρχιτέκτονα, είναι προσωπική υπόθεση του καθενός. Εγώ, ας πούμε, αντιπαθώ αυτή τη θεοποίηση των χασισοτράγουδων από τους ψευτοδιανοούμενους. Α, για μένα το λέτε αυτό τώρα? Για το Στάθη το λες, μωρή, αυτό? Για όποιον σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Τι ωραία και ευθύβολα που το τοποθέτησες, Κατερίνα. Και εσύ, Κατερίνα, αν επιτρέπετε, τι μουσική ακούς? Κανένα ρεσίταλ άρπας. Αγαπώ την τζαζ, αν δεν σε πειράζει. Όχι, με πειράζει, γιατί εσείς είστε ψευτοδιανοούμενοι. Γιατί δηλαδή ένα σόλο του Άμστρονγκ να έχει μεγαλύτερη αξία από ένα σόλο του Τσάνι, ε? Έλατε, γιατί? Γιατί έχουμε διαφορετική κουλτούρα. Γι' αυτό! Γι' αυτό! Εσύ τι πετάγεσαι, μωρή Τσουτσού!
Δεν θα ανεχθώ άλλες απρέπειες. Όνα! Λαϊκιστή γαϊδάρα! Α, βλέπω ότι θα ξεκινήσει καυγάς και δεν θα το αντέξω. Κωνσταντίνε, πηγαίνω σπίτι. Θα σου τηλεφωνήσω αργότερα. Μα όχι, μη φύγεις, Κατερίνα. Μείνε κοντά μου, αγαπημένη. Δεν θα μας τρέψουν οι σάτακτον φυγήν. Αυτοί οι αχροί! Απαράτα μας, μωρέ, τα διάλα! Ωραία, αυτή την ξεφορτωθήκαμε. Να φύγει και αυτός να μένουμε τα δυο μας. Ελένη, δεν πάμε σπίτι μου καλύτερα. Όσο καθόμαστε εδώ πέρα, θα μας πρίζει αυτό συνέχεια. Ε, όχι, αγάπη μου, δεν θα αφήσω το σπίτι σε αυτό το ξινομούρι. Ε, τότε θα φύγω εγώ. Α. Γιατί αν σε ξαναποκαλέσει αυτός γαϊδάρα, σαν άντρας πρέπει να σε υπερασπιστώ και θα καταλήξουμε να πλακωθούμε στο ξύλο. Στάδι μου, μη φεύγεις. Ε, όχι, ρε γαμώ, τα μαμά! Πάλι μα την αλλάζανε. Κατερίνα. Ελένη, σε θεωρώ υπεύθυνη που φεύγει, Κατερίνα. Και εγώ σε θεωρώ υπεύθυνο που φεύγει. Πώς θα έρθεις. Κατέρνα, θες να σας αφήσουμε το αυτοκίνητο κάπου. Όχι, ευχαριστώ, θα πάρω ταξί. Κωνσταντίνε, θα τηλεφωνηθούμε αργότερα. Ελένη, θα τα πούμε το βράδυ στον μπαρ. Πώς την έχεις δει τώρα, Κωνσταντίνε? Θέλεις να μου διαλύσεις το δεσμό? Εσύ βλέπεις ότι έχω μια θαυμάσια σχέση και έχεις βαλθεί να την καταστρέψεις. Αυτή η θαυμάσια σχέση μας έχει κάνει τα νεύρα ζαρτιέρες. Να σου πω, ήσουν που ήσουν εσύ δυσκύλιος, κουβάλισες και εδώ μέσα και αυτή τη δυσεντερία. Και τι έγινε δηλαδή? Θες να μάθεις τι έγινε? Ναι, δεν θέλω. Όχι, θες να μάθεις τι έγινε? Ναι, τι έγινε, πες. Θα σου πω αμέσως τώρα τι έγινε. Είναι η κατάσταση σαν το θηλυκό μόριο που λέει ο Ρεμπό με το όνομά του. Εσύ μάζεψες εδώ μέσα ένα θρασίτατο ξερόλα με απόψεις επί παντός επιστητού. Ε, λοιπόν, οι απόψεις του στο σπίτι του. Εδώ είναι το σπίτι του. Τότε και εδώ είναι το σπίτι της Κατερίνας. Άμα ρε. Βλακέντιε. Βλακεντία. Είμαι γαϊδούρα, Ελένητσα μου, που εξαφανίστηκα τόσες μέρες, αλλά είχα πάρει την ιστορία με το Στάθη επί πόνου. Αφού στο είπα, Ματίνα, πριν καταλάβω ότι ενδιαφέρεσαι και εσύ, έγινε τον μπαμ και κάτω έτσι απλά μωράκι μου φευγάτο. Σε έλειψα. Πάρα πολύ. Αλήθεια. Καλά, δεν παίζεται. Αυτή η τυρόπιτα είναι φοβερή. Ας πω, πότε θα κάνεις εκείνο το μουσακά. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να σου πω ότι την ιστορία με το Στάθη την ξεπέρασα. Το σκέφτηκα πάρα πολύ καλά και σκέφτηκα ότι δεν μου ταιριάζει έτσι κι αλλιώς. Να σου πω, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Υπάρχει όμως κάποιος άλλος που μου ταιριάζει γάντι. Έσπασε μωρή καινούριος γκόμενος, για λέγε, ποιος είναι. Ανέκαθεν, δεν έτρεφα κάποια συμπάθεια για τον Κωνσταντίνο. Μην με ξενερώνεις τώρα. Γιατί βρε, Ελένη μου, μπορείς να μην ταιριάζει, αλλά εγώ μαζί του αισθάνομαι ότι βρήκα την αδελφή ψυχή. Ποια αδελφή ψυχή, μωρή, το ψυχιατρίο βρήκες. Κάνεις λάθος, Ελένη. Σεμνή εγώ, σεμνός αυτός. Σοβαρή εγώ, σοβαρός αυτός. Μόνη εγώ, μόνος αυτός. Ναι, κρύος αυτό. Ας πω, Ματινά, πρέπει να σε εξηγήσω κάτι. Αυτός θα είναι. Αχ, πάμε να του πω μια καλησπέρα. Δεν την αφήνουμε τώρα την καλησπέρα, μη. Ε, μια χαρά είσαι, αλλά δεν ήταν πολύ καλή αυτή η καλησπέρα. Γι' αυτό σου λέω, Ματινά, Όταν μιλώ στους φοιτητές μου για τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Κοπρόνιμο, πάντα αισθάνομαι μια μηχανία. Κωνσταντίνε? Α, Δεσποινής Ματίνα, τι μεγάλη χαρά. Που με βλέπετε? Που δεν σας βλέπαμε τόσο καιρό, γιατί ξανάρθατε. Ρε Ματίνα, τι πάμε μέσα στην κουζίνα, αφού στο είπα, είναι κολοάνθρωπος. Κωνσταντίνε, γιατί είσαι αγενής με τη Δεσποινίδα? Έτσι είναι το χιούμορ του Κωνσταντίνου. Βλέπεις, Κωνσταντίνε, σε παρεξήγηση, συνάδελφός σου. Ποιος σας είπε ότι είναι συνάδελφός μου? Τι άλλο μπορεί να είναι? Ρε Ματίνα, έχω ωραία τυρόπιτα μέσα, άντε πάμε στην κουζίνα. Η Δεσποινής Μιχαλοπούλου είναι μνηστή μου. Η Δεσποινής Ματίνα είναι... Δυστυχισμένη. Να ζήσετε. Ματίνα. Όταν βλέπω ζευγάρια εγώ, πολύ συγκινούμαι. Ματίνα, μη συγκινήσε, μωρή. Μωρή, Ματίνα. Μα τι έπαθε αυτή? Τι έπαθε αυτή? Ερωτεύτηκε τον πιο σεξουαλικό άντρα της Ελλάδας. Και μένα μην μου απευθύνεις το λόγο, γιατί καθόλου δεν θέλω να μιλάμε. Έλα, Κωνσταντίνε, πες την Ελένη, τι σκεφτήκαμε. Όχι, δεν θέλω. Έλα, Κωνσταντίνε, μην κάνετε σαμορά. Λοιπόν, Ελένη, σκεφτήκαμε. Σκεφτήκες. Σκεφτήκαμε να κανονίσουμε να καπνίσουμε την πίπα της Ειρήνης. Καλά, τι πίπες λέει αυτή? Σκεφτήκαμε, εν πάση περιπτώσει, να κανονίσουμε μία έξοδο, οι τέσσερις μας. Σαν ζευγάρια. Να προσπαθήσουμε να γίνουμε φίλοι. Άκου, κορίτσι μου. Πιο εύκολα θα λυθεί το κυπριακό παρά το κωνσταντινοελληνιακό. Κατάλαβες? Καθίστε, παρακαλώ. Κατερίνα, αυτό το εστιατόριο είναι ασφαλείας? Έχεις μπει στην κουζίνα να δεις αν αποστηρώνουν καλά τα σερβίτσια? Καλά, τι αποστηρωμένο μέρος είναι αυτό? Παναγία μου, ένες θα βαρέσουμε. Καλά, δεν πηγαίναμε στα σουβλάκια στη Μητροπόλεως να την κάνουμε λαχείο? Εγώ έρχομαι συχνά εδώ και ελπίζω ότι θα σας αρέσει. Είναι πολύ ωραίο το περιβάλλον και έχει και πολύ καλό φαγητό. Εμένα μου αρέσουν τα κουτούκια. Το φαντάζομαι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σήμερα είναι βραδιά καλής θέλησης. Εγώ δεν έχω αντίρρηση να σηκωθούμε και να πάμε ακόμα και στο Αποστόλη το κουτούκι. Όχι, έχω εγώ αντίρρηση, αγαπητή μου. Είπαμε να συμβιβαστούμε, αλλά όχι και να κουτουκιαστούμε. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα κουτούκια δεν έχουν και κλειβάνους αποστήρωσης. Ωραία, τότε να πάμε στο Γενικό Κρατικό που έχουν και κλειβάνους αποστήρωσης, έχουν και φιδέ. Ελένη, ας συγκρατηθούμε, νομίζω, ε. Τι θα πιείτε, παρακαλώ? Εγώ θέλω ένα τσίπουρο από τον Τύρναβο.
Εγώ θα έπαινα μια ρετσίνα, αλλά εδώ πέρα το βλέπω δύσκολο. Μα ζητάτε πράγματα που μόνο στα ταβερνία σερβίρουν. Είναι ο και καρμένο, έχετε. Συγγνώμη. Είμαστε μια ιδιόρυθμη παρέα. Φέρε το συνηθισμένο τάκι. Φέρε το τάκι. Παίρνω πάντα το φιμέ Γεωργιάδη. Νομίζω πως αρέσει σε όλους. Καλή, τι θα πιούμε, καλτσόν θα πιούμε. Εγώ το μόνο φιμέ που ξέρουν το καλτσόν. Ελένη, ας τους χλεβασμούς. Στο κάτω-κάτω δικαιούμαστε να διαλέξουμε εμείς το κρασί, εφόσον διαλέξατε εσείς την ταινία που είδαμε προηγουμένως, η οποία ήταν ο Θεός να την κάνει ταινία. Α, δεν σας άρεσε λοιπόν η οικογενειακή γιορτή, ε? Τι να μας αρέσει, παιδάκι μου, που ένας πατέρας σας ελγούσε στα ίδια τα παιδιά, ότι η ανομαλία βάζει στο μυαλό του κάθε παρανοϊκό σκηνοθέτη το παρουσιάζει ως τέχνη δηλαδή. Δεν έχεις καταλάβει τίποτα, αγόρι μου. Ο Βάντεμπερ καταλύει την απάτη της ιερής αστικής οικογένειας. Αυτό το καταλύει, το καταλύει! Ναι, αλλά καταλύει και τα νεύρα των θεατών. Εν πάση περιπτώσει, απόψε είναι βραδιά καλή θέληση. Σας μην επεκταθούμε, γιατί θα πρέπει να μιλήσουμε και για την τεχνική του κυρίου Βάντερμπεργκ. Γιατί τι είχε η τεχνική του? Γιατί τι είχε η τεχνική του? Τα μαύρα της τα χάλια είχε η τεχνική. Μαύρα χάλια, μαύρα χάλια! Όλη η ταινία γυρισμένη με την κάμερα στον ώμο. Όμο, όμο! Να τρέμει η εικόνα, λες και το φίλμ είχε Πάρκινσον. Εγώ δηλαδή έπαθα τα τι είναι αυτή, από που ούτε να περνούσα το κάβο τώρα με νέα μοφόρ. Έχετε συνηθίσει την αμερικάνικη χολιγουντιανή συνταγή και η αντισυμβατική ματιά σας πέφτει λίγο βαριά. Πολύ βαριά! Δεν είμαστε του ελαφρού στάθη. Είστε αφού δεν μπορείτε να εκτιμήσετε το σινεμά των μεγάλων δανών σκηνοθετών όπως του Βάντεμπεργκ ή του Lars von Trier. Αχ, καλά, αυτός ο Trier. Αυτός ο Trier. Εσύ, Ελένη, τον γνωρίζεις τον Trier ή μόνο τον Trier πουλάκια κάθονταν? Τι λες, Κωνσταντίνε, εγώ δεν γνωρίζω τον Trier. Ο Trier είναι ο επόμενος από τον Trier. Είναι ιδρυτής του δόγματος 95. Α, τώρα καλό θα τους τρομπώσω. Άσε που είναι ο περίφημος ιδρυτής του δόγματος 95. Εμείς το μόνο δόγμα που αναγνωρίζουμε είναι το ορθόδοξο δόγμα. Ναι, βέβαια, γιατί είστε μουχλιασμένοι και οπισθοδρομικοί. Δεν κατάλαβα, Στάθη. Όποιος δεν συμφωνεί μαζί σου είναι οπισθοδρομικός. Δηλαδή θα μας πλασάρεις αυτή τη δίθεν κουλτούρα για κανόνα. Όχι, θα ασπαστώ τη δική σας κουλτούρα που είναι ένα βήμα πάνω από τα γαλλικά και το πιάνο. Πιάνο. Τι έχουν τα γαλλικά και το πιάνο, δηλαδή, κύριε? Δεν τα γουστάρουμε. Εμείς γουστάρουμε καλλιαρντάκι του μπελέκι. Κακώς βγήκαμε μαζί τους. Φάγαμε πρώτα την κουλτούρα από το Στάθη στη μάβα και τώρα μας βρίζουνε κι από πάνω. Αναπνιγείτε, κόπανε! Κατερίνα, έχεις αρχίσει και μιλάς σαν την Ελένη. Τολμάει η γυναίκα που συνοδεύεται από τον κύριο κατά κουζινό να αποκαλεί άλλον άντρα κόπανο. Για μένα το είπατε αυτό, αντιπαθέστατε. Ναι, ρε μάγκα, για σένα το είπα, γιατί θα σε φοβηθώ. Γιατί θα φοβηθώ με την άλλη τη τρίτη που κουβαλάς μαζί σου? Γιατί νομίζω θα φοβηθώ εγώ αυτό το κουτσαβάκι που ξέρετε από πίσω σου. Γυαλάκι, θα σπάσω τα μούτρα. Σας έφερα το φιμέ που παραγγείλατε. Να το βάλεις εκεί που ξέρεις το φιμέ. Είσαι πολύ τσόκαρο, κορίτσι μου. Τι είπες, μωρή Ρώμα? Θέλει τώρα διοικητή επάνω. Α, ο Κωνσταντίνος και η Ελένη είναι παλιοί γνώριμοι με τους ψηρούς. Είναι η τρίτη φορά που τους συλλαμβάνουν. Και ασφαλώς είστε η Ελένη. Αυτή η γυναίκα είναι άγρια. Ενώ εσύ δεν είσαι άγρια. Μου ρίξες μια γροθιά προηγουμένως στο μάχη πήγες. Είσαι από τους άνδρες που σε προκαλούν να τους χτυπήσεις. Εν πάση περιπτώσει. Σου ζητώ συγγνώμη. Δεν θέλω να μου ζητά συγγνώμη. Εγώ σε προτιμώ έτσι. Ξέρεις κάτι. Κι εγώ με προτιμώ έτσι. Ξαφνικά αισθάνθηκα πιο απελευθερωμένη. Ίσως τελικά έχεις δίκιο. Ίσως ήμουν πολύ συντηρητική. Κι εσύ ίσως να έχεις δίκιο, ίσως να ήμουν λίγο δίθεν. Όχι και λίγο, πολύ. Κι εσύ όχι λίγο συντηρητική, είμαι στη φορμόλη σου. Τι θες ρε παιδάκι μου, να ξαναπλακωθούμε? Ναι, αυτό θέλω, να πλακωνόμαστε συνέχεια. Μα επιτέλους! Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ. Να το ξέρετε, δεις πες βλαχάκι. Αν ξαναέρθω στη φυλακή θα έρθω επειδή θα σας έχω φωνεύσει. Σιγά τα αίματα ρε πίκουρε, τώρα φοβηθήκαμε, τι να σου πω. Έλα αγάπη μου, έλα στα... Μα! Βλέπω καλά ή με γελούν τα κάγκελα? Ποια κάγκελα, εδώ γίνεται της πουτάνας το κάγκελο! Στάθη! Κατερίνα! Ελένη, να σου εξηγήσω, δεν έχω... Να μου εξηγείς καλά, δεν βλέπω! Κατερίνα, πώς είναι δυνατόν! Με συγχωρείς, Κωνσταντίνε, δεν το προγραμμάτισε, ήρθε από μόνο του. Ελένη, συγγνώμη, ήταν κεραυνοβόλος. Κεραυνοβόλος! Σαν το δικό μας δηλαδή! Εσύ δηλαδή κάθε εβδομάδα κεραυνοβολιέσαι! Ποιος είσαι τέλος πάντων, ο Γκλέτσος είσαι! Κι εγώ ποια είμαι, η Ελένη είμαι ή η Μαρία Ελένη? Μα δεν είναι λογικό. Δύο άνθρωποι από εντελώς διαφορετικούς κόσμους, με άλλη νοοτροπία, άλλη φιλοσοφία ζωής. Πού τις πάει συνέχεια ο ένας τον άλλον, που δεν γουστάρονται, που είναι μες στην κόντρα? Πού είναι η μέρα με τη νύχτα, είναι δυνατόν δύο τέτοιοι άνθρωποι να ερωτευτούν? Α, πα, 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 πα. Πα.